Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Εικόνες βγαλμένες από ταινία στη Χερσόνησο, οπλισμένοι με καλάσνικοβλιστές, εισέβαλαν σε ξενοδοχείο με στόχο να ληστέψουν το κοσμηματοπολείο της μονάδας. Βρόχη πυροβολισμών από αστυνομικούς και ληστές, τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν οι δράστες. Στην κόψη του ξηραφιού οι διαπραγματεύσεις, ή έντιμος συμβιβασμός ή το μεγάλο όχι, λέει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Βόμβα Βαλιράκη, διάτρητο τηλεφωνικό κέντρο του Μέγαρου Μαξίμου. Τι είπε στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής ο πρώην βουλευτής. Αναχωρούν και οι τελευταίοι παράτυποι μετανάστες που φιλοξενούνται στην παλιά ηλεκτρική. Τι θα γίνει με τα 50 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου οι δύο από τους τρεις ένοπλους ληστές που χθες το βράδυ εισέβαλαν σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου προκειμένου να ληστέψουν το κοσμηματοπολείο της. Συγκεκριμένα, οι δράστες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ανταλλάσσοντας πυρά με τους αστυνομικούς. Πιο σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας των δύο κριτικών, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί στο κεφάλι και ψηλά στο πόδι αντίστοιχα, ενώ η ζωή του τρίτου συνεργού δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, καθώς τα τραύματα που έχει είναι ελαφρά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο θέμα είναι ο συνάδελφος από το Ηράκλειο, ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γάπη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θέμα τιμής ήταν για την αστυνομία στο Ηράκλειο, η εξάτρωση και η σύλληψη των μελών της Σπύρας Μετακαλάσνικοφ. Η Σπύρα Μετακαλάσνικοφ, που σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ελληνική αστυνομία πριν από λίγο, έχει μία σειρά κλοπών με τη συνολική λία να ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε τα κρούσματα τον περασμένο Φεβρουάριο, στις 12 του Φεβρουαρίου, ανήμερα της εκτοπέμπτης, το τετραπλό χτύπημα της Σπύρας σε ένα κοσμηματοπολείο, δύο σούπερ μάρκετ και ένα βενζινάδικο. Είχαμε ένα χτύπημα στην περιοχή των Μαλίων σε ένα κοσμηματοπολείο. Εκεί οι δράστες άφησαν γενετικό υλικό, λένε οι πληροφορίες, καθώς ξέχασαν ένα σάκο. Ενώ τα στοιχεία όλα που είχαν οι αστυνομικές αρχές έδιναν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και έτσι άρχισαν να καταστρώνουν τα σχέδιά τους. Όταν είχαν κάνει μια πλήρη ανάλυση, δηλαδή είχαν δει ότι σε όλες τις ληστείες και τις κλοπές που είχαν γίνει από τη συγκεκριμένη ομάδα με τα Καλάσνικοφ χρησιμοποιούνταν κλεμμένα αυτοκίνητα τα οποία στη συνέχεια τα έκαιγαν οι δράστες για να μην αφήσουν ίχνη. Έτσι, όταν την Τετάρτη το απόγευμα έγινε η κλοπή ενός 4x4 από το Ηράκλειο, σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές, άρχισαν αμέσως να εντατικοποιούν τις περιπολίες, περιπολίες σε τουριστικές περιοχές, σε περιοχές όπου υπάρχουν κοσμηματοπολία, όπως είναι η περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, αλλά ειδικότερα στη Χερσόνησο και στα Μάγια. Υπήρξε μια εντατικοποίηση και μια αύξηση των ανδρών που περιπολούσαν, άνδρες της όποιες της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας, αλλά και του ΤΑΕ. Όταν λοιπόν χθες το βράδυ δόθηκε ο συναγερμός για ληστεία από το ξενοδοχείο, αμέσως υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση, που είχε όλες τις δυνάμεις που υπήρχαν στη Χερσόνησο να βρίσκονται στο ξενοδοχείο μέσα σε 1,5 λεπτό. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν την τροπή που ξέραμε. Δηλαδή, οι δράστες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πυροβόλησαν κατά των αστυνομικών, οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν, οι τρεις δράστες τραυματίστηκαν, οι δύο εξ αυτών σοβαρά, ο ένας μάλιστα σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες ευθύνονται για μία σειρά από κλοπές και διαρρήξεις. Συγκεκριμένα, από την αστυνομική έρευνα και την προανάκριση, λέει η ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης, προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες με την ίδια μεθοδολογία έχουν διαπράξει την 1η Αυγούστου του 2012 σε κοσμηματοπολείο ενός 45χρονου στη Χερσόνησο, κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ. Στις 9 Ιουλίου του 2012, 14, ληστεία στις 9 Εβδόμου του 2014, ληστεία σε κοσμηματοπολείο στο Δήμο Μαλεβιζίου με την απειλή όπλων, αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 400.000 ευρώ. Στις 12 Δευτέρου του 2015, ήταν φέτος την ημέρα της Τυκνοπέμπτης, είπαμε, ένα ανεπιτυχή προσπάθεια σε ένα κοσμηματοπολείο, δύο σούπερ μάρκετ και ένα βενζινάδικο συνολική λία 5.500 ευρώ.
Και στις 3 Τετάρτου του 2015, 3 Απριλίου του 2015, πριν από 2,5 μήνες, σε κοσμηματοπολείο στην περιοχή των Μαρίων αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Όπως είπαμε, η συνολική ζημιά ανέρχεται για τα θύματα τους στο 1 εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση. Οι συλληφθέντες νοσηλεύονται και οι τρεις φρουρούμενοι, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση από την ομάδα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Χαρή, πέρα από αυτές τις 7 ληστείες, ισχύει ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει εμπλοκή τους και στο περίφημο αιματηρό περιστατικό των Ζωνιανών? Ο ένας από τους δύο Έλληνες ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ατόμων που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση με τις διαρρήξεις και τις αφαιρέσεις των ATM, τότε που είχε γίνει όλη αυτή η δικογραφία μετά τα όσα είχαν γίνει στα Ζωνιανά, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος έχει καταγωγή από το χωριό, είχε εμπλακεί στην συγκεκριμένη υπόθεση τον τραυματισμό του Στάθη Λαζαρίδη. Μάλιστα. Χάρη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό να πάμε να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Χάρη Λεοντάκη σχετικά με το αιματηρό περιστατικό. Τρόμος και πανικός χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Κρεταμάρη στη Χερσόνησο, όταν οι ληστές με τα Καλάσνικοφ φορώντας κουκούλες εισέβαλαν στο ξενοδοχείο, ζητώντας απειλητικά από πελάτες και προσωπικό να πέσουν όλοι στο έδαφος, καθώς είχαν στόχο να ληστέψουν το κοσμηματοπολείο που βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο. Επικράτησε πανικός, καθώς το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο από κόσμο, ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν και μια παιδική εκδήλωση λίγα μέτρα από την είσοδο του ξενοδοχείου. Χθες το βράδυ, γύρω στις 9.30, μπήκαν 3 ένοπλοι μέσα στο ξενοδοχείο μας και κατευθύνθηκαν προς το Χρυσοχοΐο. Με κινήσεις με τα όπλα παρέτριναν τους πελάτες και το προσωπικό να αποχωρήσουν από το χώρο. Έτυχε να είμαι εκείνη τη στιγμή παρόν. Φύγαμε, απομακρυνθήκαμε, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ειδοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων καταστάσεων του ξενοδοχείου, η οποία λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, και κάναμε κένωση του κτηρίου. Από ό,τι ακούω τώρα εδώ πέρα, τραυματίες, πυροβολισμοί, κάλυψεις. Ναι. Ήμασταν στο δρόμο απλά και πέρασε κάποιο περιπολικό, ένα αγροτικό και κάποιο άλλο, και μετά μάθαμε από το ραδιόφωνο, βασικά ακούσαμε. Ακούσαμε ότι έγινε ένα σκηνικό στη Χερσόνησο και απλά ήρθαμε να δούμε τι έγινε. Είδαμε κόσμο εδώ πέρα, πολύ κτλ. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Από όσο γνωρίζετε, λίγο πριν τις 10 πληροφορήθηκα και εγώ ότι υπήρξε ένα σοβαρό περιστατικό στο ξενοδοχείο, σε ξενοδοχείο της περιοχής, με ένοπλη ληστεία, με χρήση όπλων και από τις δύο πλευρές, και από πλευρά των αστυνομικών και από την πλευρά των δραστών. Αυτό που τελικά είναι το ευχάριστο είναι ότι και οι ληστές συνελήφθησαν και δεν υπήρξε τραυματισμός από περίοικους, επισκέπτες ή το προσωπικό του ξενοδοχείου και αστυνομικούς. Το προσωπικό του ξενοδοχείου σήμανε συναγερμό, κάτι που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας. Το τελευταίο διάστημα, μετά από το χτύπημα σε Χρυσοχοΐο των Μαλίων πριν από μερικές εβδομάδες, οι αστυνομικοί είχαν αυξημένη επιτήρηση τα κοσμηματοπολεία των τουριστικών περιοχών σε Γάζη, Χερσόνησο αλλά και στην τουριστική περιοχή των Μαλίων, με δυνάμεις σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στους κόμβους των τουριστικών περιοχών, και περίμεναν πότε θα κάνουν την πρώτη κίνηση που θα έδειχνε πως η αντίστροφη μέτρηση για τους ληστές είχε ξεκινήσει. Μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά και φάνηκε ότι υπάρχει και απόλυτη επιτήρηση της περιοχής σε αυτό το επίπεδο και απόλυτη ετοιμότητα από την αστυνομική αρχή. Είχαμε κρατήσει τους πελάτες μέσα στο εστιατόριο, δεν τους αφήνουμε να φύγουν. Κάτι πυροσβολισμούς άκουσα και μετά κάποια παιδιά που ήρθαν στο εστιατόριο και περιμένανε. Όταν οι ληστές επιχείρησαν να βγουν από το ξενοδοχείο, έπεσαν πάνω στους πάνωπλους αστυνομικούς. Πριν οι τρεις ληστές προλάβουν να απομακρυνθούν, με τα κλοπημαία παγιδεύτηκαν στο χώρο του κοσματοπολίου. Τα λεπτά που ακολούθησαν παραπέμπουν σε ένα θανάσιμο τετατέτ ανάμεσα στις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και στους ληστές, με τους τελευταίους να αρνούνται πεισματικά να παραδοθούν. Οι πυροβολισμοί ήταν καταιγιστικοί, ενώ το φινάλι ήταν αιματηρό, με τους τρεις ληστές να τραυματίζονται και να πέφτουν αιμόφυρτοι στο έδαφος. Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν συγκλονιστικές στιγμές, με τον κόσμο να πανικοβάλλεται και να τρέχει να προστατευτεί από τους πυροβολισμούς
που έπεφταν βροχή. Κάτι για πυροβολισμούς απλά, ότι μπήκανε μέσα στο ξενοδοχείο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι, και εμείς τώρα μόλις μαθαίνουμε διάφορα, δεν ξέρουμε ακριβώς. Κάνε μια ληστεία, απέτυχε, τους πιάσανε, τραυματιστήκανε λίγο οι ληστές και τελειώσαν όλα. Είχα περάσει από αυτή τη στιγμή, δεν έγινε τίποτα. Τι άκουσατε ότι έγινε εδώ πέρα? Ξέρω, μια ληστεία έγινε, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο άκουσα ότι έγινε ληστεία. Ανησύχησα απλώς για την ποιότητά μας. Έτσι, όλα είναι πεσμένα, όλα είναι γκρεμισμένα, όλα είναι διαλυμένα. Και έρχονται βέβαια και οι κατώτεροι των πελατών μας εδώ και κάνουν τα δικά τους. Έτσι. Όταν όλα είναι ελεηνά, έρχονται οι ελεηνότεροι και να κλέψουν και να πάρουν κάτι παραπάνω. Σίγουρα αυτά τα περιστατικά είναι πάντα δύσκολα, πάντα μας φέρνουν μεγάλες ανησυχίες, ειδικά όταν γίνονται σε ένα τουριστικό τόπο, σε μια τουριστική μονάδα αυτής της εμβέλειας και στο ξεκίνημα μιας κακής τουριστικής περίοδου. Θεωρώ ότι ευτυχώς όλα λειτουργήσαν καλά, η αστυνομία έδειξε ότι είναι σε ετοιμότητα. Και οι τρεις ληστές είναι γνώριμοι των διοκτικών αρχών με την εμπλοκή τους σε σοβαρές υποθέσεις. Οι δύο είναι κριτικοί με καταγωγή από τον Μυλοπόταμο, ενώ ο τρίτος από την Αρμενία. Τη νύχτα υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση οι δύο κριτικοί, καθώς ο ένας με καταγωγή από τα Ζωνιανά έχει τραυματιστεί στο κεφάλι και ο άλλος τον Μυρό. Η κατάσταση του πρώτου χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Ο τρίτος, ο Αρμένιος, τραυματίστηκε στο χέρι. Σήμερα η διοίκηση του Κρεταμάρης εξέφρασε την ικανοποίησή τους για τους χειρισμούς της ελληνικής αστυνομίας που ήταν υποδειγματική, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός από το ξενοδοχείο και να μην προκληθεί ένα μεγάλο πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό. Τέλειως απορριπτικός ενδεχόμενο εκλογών ή δημοψηφίσματος εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την πολύωρη σύσκεψη που είχε με τους υπουργούς που συμμετέχουν στην πολιτική ομάδα διαπραγμάτευσης. Αν έχουμε μια βιώσιμη συμφωνία, όσο και αν είναι δύσκολος ο συμβιβασμός, θα σηκώσουμε το βάρος, γιατί μόνο μας κριτήριο είναι η έξοδος από την κρίση και από τα μνημόνια της υποτέλειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως είτε θα υπάρξει ένας βιώσιμος συμβιβασμός, είτε θα πούμε το μεγάλο όχι. Την ίδια ώρα, απεσταλμένοι του Πρωθυπουργού βρίσκονται στις Βρυξέλλες για πυκνές συναντήσεις, αναζητώντας και συζητώντας ένα συμβιβασμό της τελευταίας ώρας. Δείτε στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Στη Φάκτα των Αρχών ανήλικος στα Χανιά έβαλε 6 πυρκαγιές μέσα σε ένα απόγευμα. Σε μια καταγγελία βόμβα προέβη ο Σίφης Βαλιράκης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του. Ο πρώην πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για την Siemens είπε ότι το Μαξίμου θα πρέπει να ξέρει ότι το τηλεφωνικό κέντρο που έχει δεν είναι ασφαλές. Είχα τη δυνατότητα να ενημερώσω τον Γιώργο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό, αλλά δεν συγκινήθηκε τότε το σύστημα. Βόμβα έσκασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σίφη Βαλιράκη. Ο Χανιώτης πολιτικός που είχε διατελέσει πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση Siemens υποστήριξε ότι το τηλεφωνικό κέντρο του Μαξίμου είναι διάτρητο και συνεπώς ενδέχεται να υποκλέπτονται οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού στην πιο κρίσιμη καμπή των διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρω τι κέντρα έχετε, αλλά τουλάχιστον το Μαξίμου θα πρέπει να ξέρει ότι το κέντρο που έχει δεν είναι ασφαλές. Είχα τη δυνατότητα να ενημερώσω τον προηγούμενο πριν από αρκετό καιρό κύριο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό, αλλά δεν συγκινήθηκε το σύστημα τότε. Είναι το ίδιο κέντρο. Είναι διάτριτες οι επικοινωνίες και δεν ξέρω τι διαπραγματεύεται η Ελλάδα με αδυναμία να έχει μυστικά. Είναι ον ουκέστην αριθμός οι υποθέσεις αποκάλυψης περιπτώσεων κατασκοπίας σε βάρος της χώρας. Είναι γνωστές μία σειρά από τέτοιες υποθέσεις και ενώπιον της δικαιοσύνης ανοιχτές, αλλά και αποκαλύπτονται στο ευρωπαϊκό και διεθνές στερέωμα καθημερινά στοιχεία που οφείλουν όλους να μας θέτουν προ μεγάλης εγρήγορσης και βέβαια και προ της ευθύνης να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και τις, να δρομολογήσουμε τις δέουσες ενέργειες. Το καταγράψαμε και το ακούσαμε με πολύ προσοχή αυτό που είπατε. Ο Σίφης Βαλιράκης προχώρησε σε μία ακόμα καταγγελία τονίζοντας ότι κάποιοι βάζουν εμπόδια στην επικοινωνία του λόγω της παρουσίας του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και των όσων καταθέτει για την υπόθεση Siemens. Με αφορμή την παρουσία μου εδώ και την κουβέντα μας,
και την αποστολή μηνυμάτων βρέθηκα με μπλοκαρισμένη την IP address, το Internet Protocol, που είναι προσωπικό. Ο πάροχος μπλοκάρισε το IP address σε συγκεκριμένους αποδέκτες για να δυσκολέψει την επικοινωνία μου. Εγώ δεν είμαι γιατρός ούτε δικηγόρος, τεχνικής παιδείας είμαι, τεχνικός είμαι, άρα ξέρω τι λέω. Στην Αθήνα βρίσκονται από το πρωί οι πρώτοι παράτυποι μετανάστες από τους 261 που φιλοξενήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην παλιά ηλεκτρική στα Χανιά. Συνοδεία δύναμης ελληνικής αστυνομίας επιβιβάστηκαν χθες το βράδυ στα λεωφορεία και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, όπου επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής με προορισμό τον Πειραιά. Ενώ αντίστοιχη διαδικασία μεταφοράς πραγματοποιείται και σήμερα. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός των αρμόδιων τοπικών φορέων που χειρίζονται πάντως το θέμα είναι το μέλλον των 60 περίπου ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών. Το δρόμο για την Αθήνα πήραν το βράδυ της Παρασκευής οι πρώτοι 177 από τους 261 παράτυπους μετανάστες που διασώθηκαν στα νυχτά της Παλιόχωρας τα ξημερώματα της Τετάρτης και βρήκαν προσωρινά καταφύγιο στο κλειστό γυμναστήριο της παλιάς ηλεκτρικής στα Χανιά. Η μεταφορά τους στο λιμάνι της Σούδας πραγματοποιήθηκε με λεωφορεία της ελληνικής αστυνομίας. Στους 177 μετανάστες ακολουθούν σήμερα ακόμα 34 που παρέμειναν στα Χανιά την Παρασκευή για διαδικαστικούς λόγους, ενώ τα 50 ασυνόδευτα παιδιά θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται στην παλιά ηλεκτρική μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επαφές με ιδρύματα της Αθήνας που θα αναλάβουν τη φροντίδα τους. Όλοι τους ξεκίνησαν πριν από 10 ημέρες από την Αίγυπτο, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στην Ιταλία. Το ταξίδι τους διακόπηκε στα ανοιχτά της Κρήτης όταν οι δουλέμποροι τους εγκατέλειψαν, με την περιπέτειά τους να συνεχίζεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Δεν ξέρω τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Δεν έχω ιδέα τι θα συναντήσω στην Αθήνα, ενώ η άδεια παραμονής που μου δόθηκε είναι προσωρινή. Εύχομαι να μου επιτρέψουν να μείνω νόμιμα στην Ελλάδα. Το σίγουρο, όπως τονίζουν, είναι ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στη χώρα τους. Στο Σουδάν υπάρχουν πολλά προβλήματα μεταξύ της κυβέρνησης και του λαού. Κάθε ημέρα σκοτώνονται άνθρωποι. Εάν γυρίσω πίσω, μπορεί να σκοτώσουν και εμένα. Δεν πρόκειται να επιστρέψω ποτέ. Το ζήτημα των μεταναστών συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, όπου συμφωνήθηκε να ενταθούν οι πιέσεις προς το κεντρικό κράτος για τη δημιουργία ενός ξενώνα φιλοξενίας στα Χανιά, με δεδομένο ότι ανάλογα περιστατικά συμβαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα και ο Δήμος, παρότι δεν έχει την ευθύνη, καλείται να αναλάβει τη φροντίδα των μεταναστών. Σε συναγερμό τέθηκαν την Παρασκευή το απόγευμα οι δυνάμεις πυρόζεσης στα Χανιά, καθώς κλήθηκαν να επέμβουν σε 6 παρανομιότυπα περιστατικά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε υπόγεια πολυκατοικιών και αποθήκες. Τελικά συνελήφθη ένα ανήλικο άτομο, το οποίο φέρεται να είναι ο υπεύθυνος των εμπρησμών αυτών. Έναν ανήλικο συνέλαβε το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων, καθώς φέρεται να ευθύνεται για τις 6 συνολικά πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής σε υπόγεια και αποθήκες κτηρίων στα Χανιά. Από χθες τις 3 η ώρα μέχρι τις 10 είχαμε 6 πυρκαγιές σε ένα τόξο το οποίο κατέβαινε από τον Άι Γιάννη Λενταριανά, την Παπαναστασίου μέχρι την πλατεία δικαστηρίων. Αυτό μας έκανε βέβαια εντύπωση, το παρακολουθήσαμε το γεγονός αυτό και από στοιχεία τα οποία συλλέξαμε και με τη σωστή δουλειά που κάναμε στο ανακριτικό, καταφέραμε και φτάσαμε σε ένα άτομο, το οποίο συλλάβαμε τις πρωινές ώρες σήμερα. Είναι ανήλικος. Τα περιστατικά καταγράφηκαν στα Λενταριανά, στην πλατεία δικαστηρίων, στο ΚΟΥΜ Καπί και στην Οδό Παναστασίου. Ωστόσο, ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι φωτιές περιορίστηκαν άμεσα πριν προλάβουν να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Προσήχθη στην υπηρεσία μας, σχηματίστηκε δικογραφία, ενημερώθηκε η κυρία εισαγγελέα της υπηρεσίας και από εκεί και πέρα θα ακολουθούν τα δέοντα. Έχει αφαιθεί ελεύθερος? Ναι, κατόπιν εισαγγελικής, αφού έλαβε απόφαση η κυρία εισαγγελέας, ναι, βρέθηκε ελεύθερος γιατί υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι εκεί όσον αφορά την υγεία του παιδιού. Οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας, αξιοποιώντας τα στοιχεία που έφτασαν στη διάθεσή τους, κατάφεραν να εντοπίσουν τον φερόμενο δράστη,
ο οποίος προσήχθη σήμερα συνοδεία του κηδεμόνα του. Πρέπει να ξέρει ο καθένας ότι η υπηρεσία δουλεύει, ότι όλα τα γεγονότα τα αξιοποιούμε και ότι σήμερα με τα σύγχρονα μέσα κτλ. Μπορούμε να βγάλουμε άκρη αν θέλουμε. Κυρίως φωτιά για όσους προκαλούν πυρκαγιά στην Ήπεθρο, στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν εκτάσεις, προβλέπει η νομοθεσία, όπως επισημαίνει σε ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε ο Περιφερειάρχης Χανίων, Απόστολος Βουλγαράκης, στο Σύλλογο Κτηνοτρόφων, στον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό και στους αγροτικούς συλλόγους της περιοχής. Την ίδια ώρα, στην εξιχνίαση υποθέσεων πρόσφατων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές των Χανίων, προχώρησε το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την ελληνική νομοθεσία σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης στο Σύλλογο Κτηνοτρόφων και στο Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό, όπως και στους αγροτικούς συλλόγους του νομού. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για εκτάσεις που κάηκαν από εμπρισμό, από πρόθεση ή από αμέλεια, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προβλέπονται τα παρακάτω. Αυτεπάγγελτα διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ για την ανακάλυψη του δράστη των δραστών και σε θετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφόρου. Εμείς θα εφαρμόζουμε τώρα και 3 χρόνια, εδώ κάθε αντιπυρική περίοδο. Όντως, κάποια περιοχή η οποία θα καεί, στιγματίζεται από εμάς, ενημερώνεται το δασαρχείο, κυρίζεται αναδασωτέα μη κτηνοτροφική μη γεωργική, ενημερώνεται το ΟΠΕΚΕΠΕ και από εκεί και πέρα είναι μετά θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πώς θα χειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς, εάν καταδικαστεί κάποιος ως υπαίτιος πυρκαγιά σε βοσκότοπο ή σε γεωργική έκταση, έχουμε τη δυνατότητα να το επιβάλλουμε διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αν μετά σε δεύτερο βαθμό ή σε τρίτο βαθμό δικαιωθεί, νομίζω ότι επιστρέφονται τα λεφτά. Στους δράστες επιβάλλονται βαρύτερες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Ποινή φυλάκισης από 2 έτη έως ισόβια και χρηματική ποινή από 2.900 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, πάβουν να δικαιούνται εξισωτική αποζημίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσοι διώκονται για ποινικά αδικήματα ασχέτως καταδίκης τους, δηλαδή αν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής αξιόπιων πράξεων των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους. Παραδείγματος χάρη, πυρκαγιά με σκοπό τη βελτίωση βοσκότοπου. Οι παραπάνω υποχρούνται να επιστρέψουν το σύνολο των χρημάτων που έχουν εισπράξει από την εξωτική αποζημίωση. Εφόσον τέλος πρόκειται για δασική έκταση ή δάσος, η καμένη περιοχή κηρύσσεται ως αναδασωτέα. Την ίδια ώρα, αύξηση παρουσιάζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αστικές πυρκαγιές στα Χανιά, οι οποίες κατά κύριο λόγο, σύμφωνα και με τα πρώτα στοιχεία του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων, οφείλεται πιθανότητα σε βραχυκυκλώματα, τα οποία προήλθαν από οικιακή συσκευή ή κάποιον υπολογιστή, ο οποίος βρισκόταν συνέχεια συνδεδεμένος στο ρεύμα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι αυτές, ότι προέρχονται από πολύμπριζα, από υπερτάσεις και τέτοια πράγματα. Φορτιστές και τέτοια πράγματα. Θέλω να είναι πολύ προσεκτικό. Θέλω να πω πόσο μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσει ο κόσμος σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στα πολύμπριζα. Όταν βάζουμε να φορτίσουν 3, 4 και 5 συσκευές μαζί, αυτές σηκώνουν θερμοκρασία. Πρέπει να τις αφαιρούμε από τα πολύμπριζα ή να υπάρχει διακόπτης on-off, που όταν λείπουμε να διακόπτουμε την παροχή. Να μην φορτώνουμε τα πολύμπριζα. Φορτιστές. Πολλοί φορτιστές πάνω σε πολύμπριζα. Είναι θερμότητα, είναι απόδοση θερμότητα σε κάποιο έφλεκτο το οποίο θα βρεθεί εκεί κοντά με ιδανικές συνθήκες, λίγο αεράκι θα δώσει έναυση. Και στις διακοπές ρεύματος. Επίσης, όταν έχουμε διακοπή ρεύματος και φεύγουμε το σπίτι, να κλείνουμε όλες τις μπρίζες ή όλα τους διακόπτες σε περίπτωση επαναφοράς του ρεύματος να μην δίνει απότομες υπερτάσεις ή να μην έχουν πρόβλημα οι συσκευές. Όπως ανέφερε μάλιστα ο κ. Μαραγκέκης, ο πίστευε και ανακούγεται, μια προσεξία καθημερινή εντός του σπιτιού μπορεί να προκαλέσει κάτι το καταστροφικό. Λίγες μόλις ώρες έμειναν για την αλλαγή της ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ μετά την αποχώρηση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Οι τρεις υποψήφοι, Ανδρέας Λοβέρδος, ο Δησυσέας Κωνσταντινόπουλος και Φοβγήματα, αποκαλύπτουν τα σχέδια που έχουν για την παράταξη, αλλά και για τη χώρα, αν και ο προεκλογικός αγώνας κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους. Στην περίπτωση τώρα που δεν εκλεγεί πρόεδρος από την πρώτη Κυριακή, τότε το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα υπάρξει επαναληπτική διαδικασία ανάμεσα στους δύο πρώτους. Εκτός και αν ο δεύτερος εκφράσει την επιθυμία να μην γίνει αυτό, στην περίπτωση που θα έχει μεγάλη διαφορά από τον πρώτο. Κορυφώνονται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ οι διεργασίες εν ώψη της ανάδειξης νέου Προέδρου του Κόμματος την Κυριακή. Τη θέση του Προέδρου του Κόμματος διεκδικούν οι Φόφοι Γεννηματά, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Στόχος του κόμματος είναι οι εκλογές να ξεπεράσουν τις 100.000. Είναι 3 εισάξια στελέχη που ο κόσμος καλείται
να ψηφίσει έναν από αυτούς. Οι Κύτροι είναι άριστοι, οπότε έχουμε επιλογή εκ των αρίστων. Κατά συνέπεια, αυτό που ευελπιστούμε είναι να έχουμε ένα ποσοστό συμμετοχής πανελλαδικά να ξεπεράσει τις 100.000. Η εκλογή θα γίνει από τη βάση και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με βάση το νέο Μητρό των Μελών και Φίλων του Κόμματος και με βάση τους εκλογικούς καταλόγους. Το Μητρό θα ανοίξει και την Κυριακή 14 Ιουνίου κατά τις ώρες της ψηφοφορίας, προκειμένου να εγγραφούν και να ψηφίσουν νέα μέλη και φίλοι. Ποιοι μπορούν να ψηφίσουν? Μπορούν να ψηφίσουν μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ και άτομα τα οποία στις εκλογές και στις διαδικασίες που είχαμε για να άνοιξη συνέδρων μέχρι τώρα για διάφορους λόγους δεν είχαν πάει. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε επιθυμεί να ψηφίσει μπορεί να ψηφίσει με την αστυνομική του ταυτότητα, εφόσον βέβαια είναι πολίτης, πολιτογραφημένος στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Χανίων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένας εκ Ρεθύμνου ή ένας εκ Ηρακλείου δεν μπορεί να ψηφίσει στα Χανιά. Στο νομό Χανίων, κάλπες θα στηθούν σε όλους τους Δήμους. Στο Δήμο Χανίων θα είναι οι εκλογές από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Νομαρχιακό Μέγαρο. Στο Καστέλι θα είναι στο Δήμο Κισάμου από τις 10 με 5. Όσον αφορά το Δήμο Πλατανιά στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε, 10 με 5 το πρωί. Στο Δήμο Αποκορώνου, στο Δημαρχείο Αποκορώνου στις Βρύσες, 10 με 5. Και στο Δήμο Σελήνου Κανδάνου στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Δήμου στην Παλαιόχωρα. Και για το Δήμο Σφακίων, οι φίλοι μας θα ψηφίζουν στο Δήμο Αποκορώνου, στις Βρύσες Αποκορώνου, 10 με 5 το πρωί. Καλούμε λοιπόν όλους τους φίλους ή τα μέλη ή τους φίλους που έχουν όραμα τη σοσιαλδημοκρατία, την ευρύτερη κεντροαριστερά και το ΠΑΣΟΚ να έρθουν να ψηφίσουν πιστοί στις αξίες τους. Για την ανάδειξη νέου Προέδρου απαιτείται ποσοστό 50-1. Σε περίπτωση που κανείς από τους τρεις δεν συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό, τότε θα διεξαχθεί δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους. Η ανακήρυξη των τριών υποψηφιότητων έγινε στη διάρκεια του 10ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το περασμένο Σαββατοκυριακό. Στο μεταξύ, στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το κόμμα στο συνέδριο, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Χανίων, Γιάννης Φακιδάρης. Η κυριότερη μάλλον απόφαση που πάρθηκε ήταν ότι ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όποιος και να είναι, ή όποια και να είναι, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα του ενός χρόνου, θα οδεύσει σε ένα ιδρυτικό συνέδριο, το οποίο θα είναι ένα συνέδριο για τη δημιουργία, αυτό που λέμε, ενός σύγχρονου, σοσιαλιστικού, δημοκρατικού, κεντροαριστερού χώρου, με προσήλωση στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ. Στο κόκκινο λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς την ελλειπή στελέχωση και τις ελλείψεις εξοπλισμού δυσχεραίνει η αυξανόμενη επισκεψιμότητα λόγω τουρισμού. Η διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, σε συνεργασία με την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, ζητούν από το Υπουργείο Υγείας οι νέες προκηρύξεις θέσεων εργασίας να καθορίζουν τις θέσεις ως άγονες, ως κίνητρο για την πλήρωσή τους. Εφιαλτικό θα είναι το καλοκαίρι για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, καθώς η χρηματοδότησή του έχει μειωθεί στο 1 τρίτο την ώρα που ταλανίζεται από την υποστελέχωση. Και όλα αυτά ίσως καταστούν εφιαλτικά όχι μόνο για τους ντόπιους που το επισκέπτονται καθημερινά, αλλά και για τους χιλιάδες επισκέπτες του Ρεθύμνου από το εξωτερικό. Στην νοσηλεύθερηση που χρωστάω γύρω στα 1500 ρεπό, στο διοικητικό προσωπικό το οποίο έχουμε κλείσει τμήματα και μεγάλη μερίδα της εργασίας, ας πούμε, και των διαδικασιών του νοσοκομείου στηρίζεται στον εθελοντισμό, που αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι εθελοντές, δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε καν. Η υποστελέχωση του νοσοκομείου Ρεθύμνου είναι τρομερή. Ήδη οι γιατροί της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ του νοσοκομείου Ρεθύμνου έχουν στείλει ένα υπόνοιμα στον τύπο ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του καλοκαιριού που αυξάνονται οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας, και αυτό φυσικά θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο σε εμάς αλλά και στον τουρισμό πάρα πολύ μεγάλο. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου βρίσκεται σε αναμονή της κήρυξης των θέσεων που προκυρήσονται σε άγονες, μήπως και έτσι καλυφθούν. Έχουμε τμήματα τα οποία ουσιαστικά δεν λειτουργούν, όπως είναι η ουρολογική κλινική, και παραμένει κλειστή εδώ περίπου και 3 χρόνια. Ουρολόγοι έχουμε κάνει τις προκηρύξεις, δεν έχει βρεθεί κανένας, αλλά δεν πρέπει τώρα να στηρίζεται μια θέση επικουρικού ουρολόγου. Πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 2 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατά τη γνώμη ενός επιμελητή Α και ενός επιμελητή Β, έτσι ώστε να παραμείνει ανοιχτή και να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε κι άλλους. Τμήματα όπως η πνευμονολογική δεν έχουμε κάνει ειδικευόμενους.
οι ειδικευόμενοι έχουν ελαττωθεί σε πολλές κλινικές και γιατροί όπως την ορθοπαιδική παραδείγματος χάρη είναι αναγκασμένοι να εφημερεύουν, να κάνουν μόνοι τους βαριά χειρουργία και γενικά το πράγμα δεν πηγαίνει όπως θα το θέλαμε. Αποκορύφωμα σε όλα αυτά και η διοικητική υποστελέχωση του νοσοκομείου του Ρεθύμνου που δεν μπορεί να υποστηρίξει το λιγοστό ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στο έργο του. Εκτός από την υποχρηματοδότηση που όπως ξέρετε πήραμε το 1/3 των ποσών που είχαμε πάρει πέρυσι, αλλά δεν έχουμε και άτομα τα οποία να μπορέσουν να κάνουν τις συμβάσεις. Όταν έχουμε ολόκληρα τμήματα τα οποία αποτελούνται από ένα μόνο άτομο, το άτομο αυτό δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Δηλαδή, από τις τόσες συμβάσεις, δύο άτομα που έχουμε μέσα στο γραφείο προμηθειών δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουμε ένα άτομο κάτω στο γραφείο υλικού. Τι να πρωτοκάνει ένα άτομο, να παραλάβει, να παραγγείλει, να δει τις ελλείψεις, να κάνει την απογραφή. Στο λογιστήριο έχουμε μονάχα δύο άτομα τα οποία ασχολούνται με δύο και τρία πράγματα ο καθένας. Δείτε συνέχεια το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η πειρατή απλήθηκε τον κλάδο των φοροτεχνικών επειδή διεξαπατούν ανυποψία στους πολίτες τι πρέπει να προσέξετε. Η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΝΑ πραγματοποιήθηκε το πρωί στο στήλο αποκορώνου. Για μία ακόμη χρονιά, η Χανιώτικη εταιρεία ακολουθεί ανωδική πορεία, καταγράφοντας υψηλή κερδοφορία με τη διοίκηση να θέτει αναπτυξιακούς στόχους για τη νέα χρονιά, οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και δυναμικό άνοιγμα της εταιρείας στον πρωτογενή τομέα. Μέσα σε κλίμα ικανοποίησης και με την πεποίθηση το 2015 να είναι μια εξίσου καλή χρονιά, πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Ανάπτυξη Αποκόρωνα. Στη διάρκεια της συνέλευσης αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος, ενώ ο πρόεδρος της ΕΤΑΝΑΠ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα μελλοντικά σχέδια για την επέκταση της εταιρείας. Η εταιρεία παρουσίασε και φέτο κερδοφορία καλή, όπως και το 2013 και όπως και τα τελευταία 10-15 χρόνια. Έχει μια συνεχή ανωδική πορεία. Η επιχείρηση συνεχίζει να δίνει σταθερά το μέρισμα που δίνει κάθε χρόνο, τα 11 λεπτά αναμετοχή. Και πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Ήδη έχουμε δραστηριοποιηθεί στη θυγατρική της στην Ευκαόρη με την παραγωγή τυποποίηση ξυδιού στο βιοτεχνικό πάρκο. Θα το βρείτε ήδη στα σούπερ μάρκετ με την επωνυμία Κρεταμπέστ. Παράλληλα, σκευόμαστε και άλλες δραστηριότητες οι οποίες θα είναι γύρω-γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Καταρχήν η δραστηριότητα γύρω-γύρω από το νερό και μετά από τον πρωτογενή τομέα. Η ΕΤΑΝΑΠ συνεχίζει με αμύωτους ρυθμούς την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο και την αγορά, αξιοποιώντας το μέγιστο της δυνατότητές της και δημιουργώντας προδιαγραφές για τη γενικότερη ανάπτυξη του νησιού. Πρέπει οπωσδήποτε μετά την κατάσταση των συνεταιρισμών όπως εξελίχθηκε, πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να βρει κάποιες διεξόδους. Αυτό το κομμάτι κοιτάζουμε, παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν κινιέται τίποτα, ούτε προγράμματα, ούτε είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Οπωσδήποτε όμως κάτι θα κάνουμε και φέτο. Κάθε χρόνο κάτι κάνουμε, γιατί αν δεν κάνεις κάτι κάθε χρόνο είσαι ευθύνουσα. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, σκοπός της είναι η οικονομική, πολιτιστική και η κοινωνική ανάπτυξη της επαρχίας του Αποκόρωνα και ανύψωση γενικά του βιωτικού και πολιτιστικού επίπεδου των κατοίκων της. Δρώντας με γνώμονα τα παραπάνω και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, η εταιρεία υποστηρίζει με το δικό της τρόπο διάφορους φορείς και οργανισμούς οι οποίοι ζητούν τη συμβολή της στο έργο τους. Μας στηρίζει. Και αυτοί που δεν μας στηρίζουν πάλι τους αγαπάμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά. Εμείς λέμε μόνο ένα πράγμα. Μάλλον δεν το λέμε εμείς, το λένε αυτοί. Ότι έχουμε ένα πολύ καλό νερό. Εμείς δεν θέλουμε να το λέμε. Να το διαπιστώνουν ήδη οι καταναλωτές και να το λένε. Βέβαια είναι λίγο αδιανόητο να πηγαίνεις σε ένα μαγαζί και να έχει ένα νερό από την Ιταλία, να μην λέω άλλα ονόματα, και να δραστηριοποιείται στα Χανιά. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι σιγά σιγά όλοι καταλαβαίνουν ότι αν δεν στηριχτούμε όλοι μεταξύ μας,
θα γίνουμε αλλοδαποί στον τόπο μας. Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της εταιρείας Μανώλης Αποστολάκης, η τοπική κοινωνία στηρίζει την προσπάθεια της ΕΤΑΝΑΠ, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε εποχές οικονομικής κρίσης. Εκμεταλλευόμενη την οικονομική δυσχέρεια των πολλών, κάποιοι υπόσχονται σύνταξη φορολογικής δήλωσης σε χαμηλές τιμές. Όμως πολλές φορές τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα και στοιχίζουν ακριβά. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε τις συμβουλές των ειδικών για να μην μπείτε σε περιπέτειες. Σκεφτείτε το διπλά πριν αφήσετε στην τύχη την φορολογική σας δήλωση ή για να γλιτώσετε λίγα ευρώ απευθύνεστε σε πειρατές του λογιστικού φοροτεχνικού κλάδου, καθώς μια λάθος απεικόνιση φορολογικών δεδομένων μπορεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να στοιχίσει ακριβά. Οι συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την οικονομική δυσχέρεια δεν αφήνουν περιθώρια για λανθασμένες κινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι εποχές έτσι όπως είναι δύσκολες, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν το κόστος αυτής της εργασίας ή να δουν πώς θα, να το πούμε έτσι λαϊκά, πώς θα τη βγάλουν όσο γίνεται πιο φθηνά. Έχουν βρεθεί διάφοροι αετονίχηδες στον χώρο, όπως πάντα μπορούν να εμφανίζονται και σε διάφορους άλλους επαγγελματικούς χώρους, όπου προτείνουν πολύ χαμηλό κοστολόγιο προκειμένου να δημιουργήσουν τη λεγόμενη και να επιτύχουν τη λεγόμενη άγραμμη πελατείας. Όντως να απευθυνθούν σε σωστούς επαγγελματίες, καταξιωμένους στον χώρο που βρίσκονται και λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια, με συνέπεια και με, απέναντι στη δουλειά τους και απέναντι έτσι στους ανθρώπους που εξυπηρετούν, προκειμένου να επιτύχουν το σωστό αποτέλεσμα. Διαφορετικά η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κατοχή νόμιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο και ποιότητα στην εργασία είναι χρυσά προαπαιτούμενα για μια σωστή εξυπηρέτηση χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις που αποτιμώνται σε ευρώ. Κατά πόσο ο συγκεκριμένος που θα συνεργαστεί μαζί του έχει την νόμιμη άδεια που προβλέπεται από το νόμο και που χορηγείται από το οικονομικό επιμελητήριο, την νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Να μην θεωρεί ότι ο άλλος επειδή του προτείνει μια πολύ χαμηλή τιμή είναι και μπορεί να ανταπεξέλθει ντε και καλά και στις υποχρεώσεις του απέναντι του και να μην επιλέγει δηλαδή με γνώμονα την χαμηλή τιμή, να επιλέγει με γνώμονα την ποιότητα των εργασιών που θα μπορέσει να επιτύχει το καλό επίπεδο συνεργασίας με τον συνάδελφο. Το παράλληλο αγροτικό εισόδημα ή κάποιο εισόδημα με μπλοκάκι είναι σχεδόν απόλυτη αναγκαιότητα στις μέρες μας. Όμως μπορεί να μας επιβαρύνει δυσανάλογα φορολογικά εάν δεν λάβουμε τα μέτρα μας με τις απαραίτητες συμβουλές από ειδικούς. Φέτο έχουμε πρόσθετες υποχρεώσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να δομήσουμε σωστά για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που παράλληλα, εκτός από το κύριο τους εισόδημα που μπορεί να είναι από μισθωτές υπηρεσίες ή από κάποια άλλη δραστηριότητα, έχουν και αγροτικό εισόδημα. Έχει αλλάξει άρδιν το φορολογικό περιβάλλον. Με το νόμο 4172 που ισχύει στην πλήρη του εφαρμογή για τις δηλώσεις που υποβάλλουμε για το φορολογικό έτος 2014, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι τα ξέραμε. Το sequel της ταινίας «Ο Τζατζίκη, η μαμά και ο αστυνομικός», που υπήρξε μεγάλη επιτυχία στη Σουηδία και κέρδισε την κρυστάλλινη Άρκτο στο φεστιβάλ του Βερολίνου, γυρίζεται εδώ και ένα μήνα στα όμορφα σφακιά. Η νέα ταινία ονομάζεται «Τζατζίκη, Dad and Olive War» και πρωταγωνιστής είναι ο μικρός Τζατζίκη, όπως είναι το χαϊδευτικό του, κατά κόσμον Εμρίκ Έκχολ. Την Παρασκευή το βράδυ, οι συντελεστές της ταινίας ήταν προσκεκλημένοι της Ένωσης Ξενοδόχων σε ένα παραδοσιακό δείπνο που παρατάθηκε προς τιμήν τους σε γνωστή ταβέρνα του Ενετικού Λιμανιού. Τους συντελεστές της σουηδικής ταινίας «Τζατζίκη», που γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στα Σφακιά και το Λουτρό, διαφημίζοντας τα Χανιά στον υπόλοιπο κόσμο, θέλησε να ευχαριστήσει η Ένωση Ξενοδόχων με το δείπνο που τους παρέθεσε το βράδυ της Παρασκευής σε γνωστή ταβέρνα του Ενετικού Λιμανιού. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Την αγκαλιάσαμε με μεγάλη θέρμη εξ αρχής ως Ένωση Ξενοδόχων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός ο τρόπος προβολής ενός τόπου, δηλαδή το γύρισμα μιας ταινίας από μια τόσο σημαντική αγορά, ιδιαίτερα για τον νομό Χανίων, πραγματικά μπορεί να φέρει πολλαπλά ωφέλη.
και να είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του τόπου μας. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Περάσαμε υπέροχα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Στα Σφακιά είχαμε πολύ καλή βοήθεια από τους κατοίκους της περιοχής, ενώ το Λουτρό είναι σαν παράδεισος για εμάς. Το σουηδικό συνεργείο παρέμεινε στα Χανιά περισσότερο από ένα μήνα, με τους συντελεστές να τονίζουν ότι συνδύασαν την εργασία με τις διακοπές των ονείρων τους. 31 μέρες συνολικά γυρίστηκαν στην Ελλάδα και μόλις 4 στη Σουηδία. Η έδρα μας ήταν στη χώρα Σφακίων, όπου έγιναν και τα περισσότερα γυρίσματα. 9 ημέρες παραμείναμε στο Λουτρό και τις υπόλοιπες στα Σφακιά. Το τζατζίκι «Dad and Olive War» αποτελεί τη συνέχεια δύο ακόμα ταινιών που έχουν προβληθεί στη Σουηδία με μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, αλλά και 5 βιβλίων με πρωταγωνιστή τον μικρό τζατζίκι, ο οποίος είναι πασίγνωστος ήρωας στη χώρα του. Η ιστορία αφορά τον μικρό τζατζίκι, το γιο μιας Σουηδέζας και ενός κρητικού ψαρά, τον οποίο όμως δεν γνώρισε ποτέ. Στη συγκεκριμένη ταινία, ο ήρωάς μας επισκέπτεται το χωριό του πατέρα του στην Κρήτη και προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των τουριστών ώστε να επισκεφθούν το χωριό του και να τους μοιήσει στον τρόπο ζωής των ντόπιων. Η ταινία αναμένεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες της Σουηδίας τον προσεχή Δεκέμβριο. Η μερίδα για τις βραχοπτώσεις που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ΚΑΜΗ. Η μερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Save Χανιά και στη διάρκεια της έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο σύστημα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το ερευνητικό έργο EISTRIA που αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης βραχοπτώσεων σε αυτοκινητόδρομους παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ημερίδας στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Το πρόγραμμα αποτελεί προσπάθεια για την πρόγνωση και παρακολούθηση του φαινομένου της αποκόλλησης βράχων αλλά και της έγκαιρης ανίχνευσής του. Έτσι, οι φορείς διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων αλλά και οι απλοί χρήστες του οδικού δικτύου θα μπορούν να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να αναλαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Το έχουμε καταστήσει σε μια θέση στο οδικό δίκτυο της Κρήτης και μαζεύουμε στοιχεία. Ακόμα δεν είμαστε, είναι πολύ, ας το πούμε, πρόσφατη η κατάσταση και δεν είμαστε σε θέση να δείξουμε κάποια στοιχεία. Πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος, δηλαδή να έχουμε ένα κύκλο που να έχει όλες τις εποχές μέσα, να έχει ζέστη, κρύο, χιόνι. Πρέπει να έχουμε ένα κύκλο και δεν έχουμε ακόμα. Η πρόβλεψη θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο δύσκολη και πρέπει να μαζέψουμε αρκετά δεδομένα για να είμαστε σε θέση να κάνουμε πρόβλεψη. Άρα δεν μιλάμε για πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, μιλάμε για παρακολούθηση. Το υποανάπτυξη σύστημα είναι καινοτόμο τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο διεθνές περιβάλλον, καθώς ελάχιστα παρόμοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ειδικότερα στην Κρήτη, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος κρίνεται επιτακτική λόγω των συχνών πτώσεων των βράχων. Ειδικά στην Κρήτη που, όπως ξέρετε, πέφτουν, ας πούμε, βράχοι και κλείνουν τον δρόμο και έχουμε και τραυματισμούς και ξένων που έρχονται να επισκεφθούν το νησί κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Θα έλεγα ότι οι ξένοι παραπάνω από τους Έλληνες σέβονται τα σήματα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα σήμα που λέει προσοχή, πέφτουν βράχοι ή έχει πέσει ένας βράχος, ο ξένος θα το αξιολογήσει ίσως περισσότερο από τον Έλληνα. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά είναι η αλήθεια. Οι τροποποιήσεις του κώδικα για την ελληνική ηθαγένεια και άλλα γενικότερα ζητήματα που σχετίζονται με το μεταναστευτικό ζήτημα τέθηκαν επιτάπητο στη διάρκεια συζήτησης που οργανώθηκε στα Χανιά. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στους χώρους του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις τροποποιήσεις που αφορούν τον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας και το μεταναστευτικό κώδικα είχαν όσοι παραβρέθηκαν σε σχετική μερίδα στο Εργατικό Κέντρο. Επί της ουσίας, το νομοσχέδιο ρυθμίζει τις προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ηθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα και από αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από ελληνικά σχολεία ή σχολές ΑΕΗ ή ΤΕΗ της χώρας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θα μελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ηθαγένειας. Τροποποιήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για να προσαρμοστεί η νομοθεσία η ελληνική στις σύγχρονες εξελίξεις όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και στα πλαίσια της αμοιβαιότητος, για να δείξει η χώρα μας ότι προστατεύει αυτό που λέγεται μετανάστευση, δεδομένου ότι ο περισσότερος ελληνισμός είναι έξω από την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σοβαρή και είναι και κάτι το οποίο συμφέρει τη χώρα μας. Επομένως, πρέπει να το δούμε σοβαρά και υπεύθυνα. Έχει παγώσει όλη αυτή η διαδικασία των τροποποιήσεων προσαρμογής που πρέπει να υπέρθουν και αναμοχλεύομαι με τον τρόπο το δικό μας και ο καθένας με τον τρόπο του
το θέμα, ούτως ώστε να επέλθει η νομοθετική ρύθμιση που πρέπει να επέλθει. Το σημερινό νομοθέτημα θα έλεγε κανείς ότι ακολουθώντας την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας ήρθε να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτές τις αντίρροπες δυνάμεις και τις πιο αντιδραστικές και τις πιο προοδευτικές. Ουσιαστικά είναι μια λύση ανάγκης, συμφιλίωσης, αν θέλετε, αντίρροπων δυνάμεων. Πράγματι, είναι πολύ πιο πίσω από το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς του νόμου Ραγκούση. Δεύτερη προϋπόθεση είναι οι γονείς του παιδιού να διαμένουν τουλάχιστον 5 χρόνια πριν από τη γέννησή του στην Ελλάδα. Στο νομοσχέδιο που είχε επεξεργαστεί η προηγούμενη κυβέρνηση, προβλέπονταν και δύο άλλες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί και σε αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν απολυτήριο λυκείου και να έχουν ολοκληρώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση ή να έχουν περάσει από το γυμνάσιο ή το λύκειο. Το νομοσχέδιο αυτό έχει ρυθμίσεις που επιχειρούν να διευθετήσουν ένα χρόνιο πρόβλημα στην ελληνική επικράτεια, μια εκκρεμότητα που αφορούσε τις ζωές πολλών χιλιάδων ανθρώπων, και νομίζω ότι η υιοθέτησή του από την Ελληνική Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη θα σημάνει μια νέα εποχή που θα λύσει πολλά προβλήματα σε ανθρώπους και θα χαράξει μια νέα αντίληψη γύρω το ποιοι είμαστε εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα. Ξέρετε, είναι ωραίο να τονίζεις τους προγόνους σου, αλλά είναι καλό να κοιτάς και το μέλλον με τους ανθρώπους με τους οποίους ζεις. Με βάση αυτή την αρχή λοιπόν προσπαθήσαμε να νομοθετήσουμε και να δώσουμε μια διέξοδο και σε εμάς και σε όλους που είναι κομμάτι του πληθυσμού αυτής της χώρας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη και για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Ένα πράγμα είναι οι άνθρωποι που έχουν έρθει και έχουν ριζώσει εδώ. Το άλλο πράγμα είναι η κατάσταση που βιώνει η χώρα εδώ και 1,5 χρόνο και πιο εντατικά φέτος το καλοκαίρι. Από ανθρώπους που έρχονται σε κατάσταση απόλυτης απόγνωσης, κυρίως από τη Συρία και από άλλα κράτη, όχι για ένα καλύτερο μέλλον εδώ, για να φύγουν από εδώ. Ένα πράγμα είναι δηλαδή ο Αλβανός ή οποιοδήποτε άλλος ήρθε στην Ελλάδα να πούμε και έχει κάνει την οικογένειά του και είναι τα παιδιά του πάνε σχολείο με τα δικά μου τα παιδιά και τα δικά σας. Και άλλο είναι ο Σύριος, ο οποίος φεύγει από τη Συρία έχοντας κάτσει στην Τουρκία 2 χρόνια. Σε απόγνωση βλέπει στην Τουρκία ότι η χώρα του θα διαλυθεί, διαλύεται και παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς. Αυτός ο άνθρωπος φτάνει στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα είναι είσοδος της Ευρώπης. Δεν έρχεται στην Ελλάδα για να ζήσει στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ως ένα θέμα συνολικής ευρωπαϊκής διευθέτησης. Αυτό δεν είναι ελληνικό ζήτημα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ιερατικό συνέδριο της Μητρόπολης Ρεθύμνου και Βλεποτάμου. Οι εργασίες του συνεδρίου φιλοξενήθηκαν σε χώρο του Ιερού Ναού των 4 Μαρτύρων. Ζητήματα που αφορούν στην Εκκλησία αλλά και την κοινωνία γενικότερα τέθηκαν επιτάπητο στο ετήσιο Ιερατικό Συνέδριο της Μητρόπολης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό 4 Μαρτύρων στο Ρέθυμνο. Συνηθίζομαι μια φορά το χρόνο όλοι οι ιερείς της Μητροπόλεως μας που διακονούμε το πλήρωμα της Εκκλησίας των Ρεθυμνίων να βρισκόμαστε, να συμπροσευχόμαστε, να κοινωνούμε, να λέμε ο ένας στον άλλο τα προβλήματα και τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τις ανησυχίες. Να καταθέτουμε την αγωνία μας για τον κόσμο και για το λαό μας. Να επεξεργαζόμαστε ιδιαίτερα κάποια ζητήματα που αφορούν το έργο μας στην τοπική εκκλησία. Στο ιερατικό συνέδριο συμμετείχε και ο πατήρ Βενέδικτος από το Άγιο Όρος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ασκητική ζωή ενός μοναχού. Ακούσαμε από το στόμα ενός λογίου, υπέροχου αγιορείτη μοναχού, του πατρός Βενεδίκτου, από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους, όσα είχε να μας πει για την εσωτερική πνευματική ζωή ενός ιερέως, για το πώς πρέπει να είμαστε για να πράττουμε το αγαθό προς ωφέλεια του λαού μας. Είμαι προσκεκλημένος από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, από το Σεβασμιότατο κύριο Ευγένιο, και στην Ιερατική Σύναξη, η οποία γίνεται κάθε έτος και τώρα έγινε εδώ στη Μητρόπολη, και αναπτύξαμε ένα θέμα το οποίο αφορά κυρίως την εσωτερική ζωή του ιερέως. Βέβαια, το θέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οποιαδήποτε άλλες περιπτώσεις, γιατί και οι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν όλοι μας, όπως λέει και ο Παύλος, στη γενική ιεροσύνη, μπορούν να ωφεληθούν από τον λόγο τον οποίο είπαμε σήμερα στους ιερείς.
Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Τρεις τόνοι ντομάτας διανεμήθηκαν σε τρίτεκνες οικογένειες των Χανίων. Μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου Τριτέκνων, το πρωί στις εργατικές κατοικίες στο Κόκκινο Μετόχι πραγματοποιήθηκε η διανομή στους δικαιούχους. Χέρι βοηθείας προς τα μέλη του προσέφερε ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Χανίων, ο οποίος σήμερα διένει με δωρεάν ντομάτες. Σκοπός του Συλλόγου είναι να στηρίζει τις οικογένειες Τριτέκνων που στο Νομό Χανίων υπολογίζονται στις 4.500. Θέλω να σας πω ότι στα πλαίσια των δράσεων και της αλληλοβοήθειας μπρος τα μέλη μας, ερχόμαστε σε συνεχές επαφές με παραγωγούς ντόπιους και προσπαθούμε να αγοράσουμε προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Έτσι ήρθαμε και σε συμφωνία με μια ομάδα παραγωγών από την Κουντούρα και αγοράσαμε ποσότητα. Θα συνεχιστεί αυτό. Τα δικαιούνται όλα τα μέλη μας που πληρώνουν τη συνδρομή τους και ανανεώνουν την κάρτα τους, ώστε έτσι αυτό το διάστημα να μπορέσουμε κι εμείς να προσφέρουμε κάτι λίγο σε αυτές τις οικογένειες που είναι τρίτεκνες, είναι πενταμελείς και σίγουρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή διανέμουμε 3,5 τόνους περίπου ντομάτας και συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να φέρουμε και πατάτες, αναλόγως στις τιμές πάλι. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, στόχος του Συλλόγου είναι να διανέμει πατάτες και για το λόγο αυτό απευθύνει κάλεσμα προς όσους παραγωγούς ενδιαφέρονται να έρθουν σε επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο. Προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο μπορούμε περισσότερα τρόφιμα, να διανέμουμε στα μέλη μας και να κάνουμε επιστροφή των χρημάτων, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Τα λεφτά που έρχονται στο Σύλλογο πρέπει να γυρίζουν πάλι στα μέλη μας. Και γι' αυτό καλώ όλα τα μέλη, όσοι δεν είναι γραμμένοι ή έχουν μείνει πίσω, να έρθουν να κάνουν ανανέωση της κάρτας, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς πλέον να κάνουμε διακίνηση τροφίμων. Βέβαια, οι συνεργασίες που κάνουμε είναι, αυτή τη στιγμή κάναμε με το Σύλλογο, με το Δημοπρατήριο Κουντούρας και ψάχνουμε και ντόπιους και άλλους παραγωγούς για να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε για πατάτα και οτιδήποτε άλλο μπορέσουμε να αγοράσουμε και να τα προσφέρουμε στα μέλη μας πάντα εντελώς δωρεάν. Η διανομή ντομάτας πραγματοποιήθηκε σε εργατικές κατοικίες στο Κόκκινο Μετόχι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις και η πρόγνωση του καιρού. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.